Έχουμε μια είδηση. Ναι. Νίκος Αθανασίου μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Αθανασίου μας? Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, πριν από λίγο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόθεση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ και Προέδρου Γιάννη Αλαφούζου να κατέβει ως υποψήφιος πρόεδρος στη σχετική διαδικασία ανάδειξης στη Σούπερ Λίγκα. Έτσι. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κ. Ιωάννης Αλαφούζος, προέβη στην ακόλουθη τοποθέτηση. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκα 1, προσπαθώντας να συνεισφέρω στην οικονομική και ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οπότε, από σήμερα, έτσι, στις συζητήσεις μας και στη συζήτηση για τις εκλογές της Super League, μπαίνει η υποψηφιότητα του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ρώταγε και συνέχεια. Ρώταγε και συνέχεια ο Μιχαλάκης. Ο Μιχαλάκης ρώταγε και χθες. Το θυμάμαι εγώ. Το ρωτούσε και χθες ο κ. Μιχάλης. Και εγώ τον είχα αποφαρρύνει. Λοιπόν, για να τα λέμε όλα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι κάτι το οποίο αρκετές φορές η πλειοψηφία των ομάδων το είχε ζητήσει από το μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί κακά τα ψέματα. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση για τον συνεταιρισμό, γιατί έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι προσπαθεί για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν προσπαθεί να ρίξει κανέναν. Πάρα πολλές φορές ήταν υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για να βοηθηθούν και οι μικρές ομάδες. Οπότε νομίζω ότι για να προχωρά σε αυτή τη δήλωση και σε αυτή την υποψηφιότητα, έχει κρίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι οι κατάλληλες προϋποθέσεις, καλά, η κατάλληλη εποχή για να γίνει πρόεδρος στον συνεταιρισμό. Αυτή θα είναι και η δέσμευσή του, η προεκλογική, η κεντρική διαχείριση. Νομίζω πως ναι. Και μάλιστα κάνω και την εκτίμηση ότι ο ίδιος θα ανακοινώθησε και την πρόθεση να κατέβει το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού, να πάει μέρος των χρημάτων του συμβολαίου του Παναθηναϊκού στους, στις μικρότερες ταχύτητες ομάδες. Σε κάποιες συσκέψεις του συνεταιρισμού κατά το παρελθόν τα έχει θέσει πολύ σωστά αυτό που λες στο τραπέζι και γενικά νομίζω με τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια στο συνεταιρισμό έχει αποδείξει ότι ο Παναθηναϊκός πραγματικά θέλει να βελτιώσει το προϊόν, θέλει να κάνει, να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και αν χρειαστεί, έτσι, να έχει λιγότερα έσοδα η ομάδα από αυτή τη διαδικασία. Αυτά. Πάντως η κεντρική διαχείριση νομίζω θα μπει γερά στην κουβέντα πλέον από εδώ και στο εξής. Και είναι και το πιο δίκαιο, ρε Βάη, έτσι είναι. Καλά, είναι και το πιο δίκαιο. Κοίταξε, είναι και ο μόνος τρόπος να αναπτυχθεί ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Έτσι. Και όχι να γίνει ένα πρωτάθλημα υδροκεφαλής, με υδροκέφαλο. Με πολύ δυνατές ομάδες στην κορυφή και ομάδες που θα έχουν, ας πούμε, πολύ περιορισμένες δυνατότητες παρακάτω. Αυτή είναι η μόνη λύση. Είναι πετυχημένη συνταγή παντού. Ναι. Το έχουμε δει, ας πούμε, πώς λειτουργεί στην Αγγλία για παράδειγμα. Τα απλά μαθηματικά τους μάλιστα λένε 8 εκατομμύρια λιγότερα οι μεγάλοι, δηλαδή περίπου 2 καθένας λιγότερα, για να πάρουν 1 εκατομμύριο περισσότερο ή από κάτω. Και αυτό το πράγμα βοηθάει να έχουμε και ομάδες οι οποίες δεν θα έχουν την παραμικρή εξάρτηση. Ανάγκη για εξάρτηση. Ανάγκη για εξάρτηση. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.